ο Σπύρος Ραβανάκης από την Αυγή και το Αυγή.gr και να ετοιμάζεται ο κύριος Χατζηλίδης από την Αυταμπορική. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχω ακούσει να σας κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι η κριτική σας στην διαχείριση της πανδημίας είναι ισοπεδωτική, είναι απόλυτη, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εσείς προσωπικά έχετε εκφράσει θολές θέσεις είτε για το άδειγμα των σχολείων, σας είχε κατηγορήσει ο Πρωθυπουργός μου ότι δεν θέλετε να ανοίξω σχολεία, και ότι με αυτή την κριτική τροφοδοτείτε και φλερτάρετε με συνωμοσιολογικές θέσεις, όπως για παράδειγμα το κίνημα κατά της μάσκας. Θα ήθελα την απάντησή σας σε αυτό. Κύριε Πανάκη, η αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν πάντοτε μέτωπο με τον ανορθολογισμό. Και ήταν πάντοτε με την επιστήμη και τον ορθό λόγο. Και είχαμε πάντοτε μέτωπο και με τον σκοταδισμό. Συνεπώς, αν θέλει να βρει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης ποιοι είναι αυτοί που σήμερα στρώνουν το έδαφος σε αυτό το ανορθολογικό και αντιπολιτικό κίνημα των αρνητών της μάσκας, ας ψάξει να το βρει αυτό στις δικές του αποφάσεις, στις παλινοδίες και στις αντιφάσεις της ίδιας της κυβέρνησης. Διότι όταν ακολουθείς μια πολιτική και κάνεις ανακοινώσεις διαρκώς που έχουν τεράστιες αντιφάσεις μεταξύ τους, τότε εσύ είσαι αυτός που στην τελική ανάλυση τροφοδοτείς το κίνημα αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή, όταν ξεκινήσω από την αρχή, όταν αφήνανε στους χώρους λατρείας, στις εκκλησίες, την προσέλευση των ανθρώπων, των πιστών, χωρίς μέτρα ασφαλείας, μέχρι να φτάσουμε στο μη περαιτέρω. Και ακόμα και σήμερα όμως, την ώρα που αναγκάζουν σε όλους και σωστά να φοράνε τη μάσκα, σε κλειστούς χώρους να τη φοράμε, και πηγαίνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και φωτογραφίζονται να παίρνουν χωρίς προφυλάξη τη Θεία Κοινωνία, αυτό τι είναι, τι μήνυμα είναι? Όταν αυτή τη στιγμή απαγορεύεις την ύπαρξη πάνω από 20 ατόμων σε ένα γάμο, αλλά επιβάλλεις τη συνύπαρξη σε μια μικρή αίθουσα 27 μαθητών, τότε αυτό τι είναι? Όταν την ώρα που αυξάνονται τα κρούσματα αποφασίζεις να αυξήσεις την πληρότητα στα πλοία, επειδή έτσι επιβάλλουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες το 85%, τότε αυτό τι μήνυμα είναι? Όταν την περίοδο όπου όλοι παίρνουν μέτρα, εσύ μιλάς διαρκώς για την ατομική ευθύνη, αλλά δεν έχεις ευθύνη ως πολιτεία να αυξήσεις τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες και να διπλασιάσεις και στιβάζεται ο κόσμος, τότε αυτό τι μήνυμα είναι? Όταν πηγαίνεις και διαλύεις την παρουσία νέων ανθρώπων στις πλατείες, αλλά την ίδια ώρα αφήνεις εκδηλώσεις για VIP στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, ή βλέπουμε διαρκώς τις φωτογραφίες, την παρουσία πολιτικών σε συναυλίες, σε εκδηλώσεις με συνωστισμό, τότε αυτό τι μήνυμα είναι? Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά. Πάρα πολλά παραδείγματα. Και όλα αυτά, δεν τα κάναμε εμείς, μας τα πρότεινε η επιστημονική κοινότητα. Εγώ στη Βουλή προκάλεσα τον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή το αμφισβητώ, ότι η επιστημονική κοινότητα τους είπε να μην διαιρέσουν τις τάξεις στα δύο και να τις αφήσουν με 27 μαθητές να αυξήσουν τους μαθητές, ότι η επιστημονική κοινότητα τους είπε να αυξήσουν την πληρότητα στα πλοία. Ακριβώς επειδή το αμφισβητώ, τους ζήτησα να φέρει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής. Αλλά να άλλη μία αντίφαση. Ενώ όλα μας τα λέει η επιστημονική κοινότητα, βγήκε προχθές ο κατά τα άλλα εξαίρετος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο κ. Μαρκουλάκης, να πανηγυρίσει, διότι ως φίλος του Πρωθυπουργού τον έπεισε να αγνοήσει την επιστημονική κοινότητα
και να αφήσει ανοιχτά τα θέατρα. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι κραυγαλαίες αντιφάσεις. Τα βλέπει αυτά ο κόσμος. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ. Πρέπει όμως, παρά τις αντιφάσεις αυτές, που τροφοδοτούν αυτό το αντιπολιτικό κίνημα, αυτό το κίνημα του ανορθολογισμού, να δώσουμε όλη μια μάχη να πείσουμε τους νέους ανθρώπους, τον κάθε πολίτη, ότι εδώ είναι ζήτημα όχι ατομικής, αλλά συλλογικής ευθύνης. Έχουμε όλη συλλογική ευθύνη. Και ότι η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να ψεύδεται όταν βλέπουμε διαρκώς συνανθρώπους μας και νέους σε ηλικία. Όχι μόνο μεγάλους ανθρώπους να βρίσκονται στην εντατική ή να πεθαίνουν. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του ιού. Και είναι απρόβλεπτος ακόμα αυτός ο ιός και οι πιθανές μεταλλάξεις του. Το οφείλουμε λοιπόν στους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε στα σπίτια μας. Το οφείλουμε στους γείτονές μας, στους διπλανούς μας, σε όλους όσους ερχόμαστε σε επαφή και στους εαυτούς μας. Να πάρουμε τις μέγιστες δυνατές προφυλάξεις. Και η σιωπηλή πλειοψηφία να επιβάλλει τον ορθό λόγο και τη λογική. Και να τηρήσουμε όσο πιο ευλαβικά μπορούμε, παρά τις κραυγαλαίες αυτές αντιφάσεις της κυβέρνησης που σας είπα πιο πριν, μέτρα προστασίας και υγειονομικής ασφάλειας, διότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο μπροστά μας, διότι όταν θα πέφτει και η θερμοκρασία, όλοι οι ειδικοί λένε ότι ο ιός έχει μεγαλύτερη χρόνο ζωής πάνω σε επιφάνειες, άρα πρέπει από εδώ και στο εξής όλοι να γίνουμε πολύ προσεκτικοί, πολύ σχολαστικοί.